Βρισκόμαστε στην αίθουσα με τους αμπελώνες, όπου αληθινά κλίματα του Μοσχάτου μεγαλώνουν μέσα σε προθήκες. Ο συνεταιρισμός έχει περίπου 1.400 παραγωγούς μέλι, οι οποίοι καλλιεργούν μέχρι και σήμερα τα πατρογονικά αμπέλια σε πεζούλες ξερολιθιάς, με χειρονακτική εργασία, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τον καλλιεργούσαν οι αρχαίοι Έλληνες 3.000 χρόνια πριν. Οι σεμιακοί αμπελώνες του Μοσχάτου έχουν έκταση 14.000 στρέμματα και το 98% της παραγωγής προέρχεται από την τοπική ποικιλία Άσπρο Μικρόρογο Μοσχάτο Σάμου. Οι αμπελώνες είναι κυρίως ημιωρινοί και ορεινοί, με έδαφος μέτριας γονιμότητας. Στο σύνολό τους είναι ξηρικοί, μη αρδευόμενοι, διαμορφωμένοι σε χαμηλό κύπελο και εκτείνονται σε όλη τη Σάμο, κυρίως όμως στις πλαγιές του όρους Άμπελος, σε υψόμετρο μέχρι και 1000 μέτρα και με μικρές στρεμματικές αποδόσεις. Η μέση ηλικία των αμπελώνων της Σάμου είναι 30 χρόνια, ενώ υπάρχουν και αμπελώνες ηλικίας μεγαλύτερης των 100 ετών, που ωστόσο είναι ακόμη παραγωγικοί. Το εξαιρετικό έδαφος, χαλικόδες, σχιστολιθικό και με μεγάλη ικανότητα αποστράγγισης, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό για την αμπελαιοκαλλιέργεια μικροκλίμα και την ευνοϊκή επίδραση της θαλάσσιας άβρας, δίνουν τη δυνατότητα στα σταφύλια να οριμάζουν σταδιακά. Πράγμα που τους προσδίδει τον ιδιαίτερο αρωματικό χαρακτήρα και υψηλά ζάχαρα που χαρακτηρίζουν την ποικιλία. Το όξινο pH και τα πλούσια μεταλλικά στοιχεία δημιουργούν ένα πολύ ισορροπημένο αποτέλεσμα. Πίσω βλέπετε μια παραδοσιακή ξύλινη πρέσα των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Το γεωφυσικό ανάγλυφο της Σάμου είναι τέτοιο που ο καιρός αλλάζει ευνίδια. Ήταν λοιπόν απαραίτητος ένας χώρος προστασίας του καλλιεργητή και φύλαξης των εργαλείων και της παραγωγής του. Εδώ βλέπετε σε αναπαράσταση το καλύβι του αμπελοκαλλιεργητή, με τα κοφίνια, τα εργαλεία, καθώς και το ειδικό μαχαιράκι για τις καλλιεργητικές εργασίες, το χειροποίητα κατασκευασμένο κατσούνι. Στις ιστορικές προθήκες εκτίθενται εφημερίδες της κυβερνήσεως, το πρώτο καταστατικό λειτουργίας, όπως και μια σειρά γνήσιων και πρωτότυπων εγγράφων από την περίοδο ίδρυσης και λειτουργίας του συνεταιρισμού. Το Σαμιώτικο Μοσχάτο, όπως πιστοποιεί ένα έγγραφο του 1824 από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το οποίο φέρει την υπογραφή του Ναυάρχου Σαχτούρη, προσφερόταν στον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων και διαμοιραζόταν στα πληρώματα των επαναστατικών πλοίων για να εψυγχώνει τους αγωνιστές που μάχονταν για την ελευθερία. Η Σάμος συμμετείχε στην Επανάσταση όχι μόνο με έμψυχο δυναμικό, αλλά και με την προσφορά του πολύτιμου σαμιώτικου κρασιού της. Είναι γεγονός ότι ο συνεταιρισμός παράγει εκκλησιαστικό ίνο, ο οποίος χρησιμοποιείται από την Ορθόδοξη Εκκλησία για την παρασκευή της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά όχι μόνο για την Ορθόδοξη, καθώς ακόμη και σήμερα η Καθολική Εκκλησία δίνει το προνόμιο στη Σάμο να παράγει εκκλησιαστικό ίνο για την τελετή της μετάληψης. Επιπροσθέτως, ο αιώς Σάμου κάνει παραγωγή κοσέρ με βουσάλ. Τα πρώτα κρασιά τέτοιου είδους παραγωγής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, τα οποία γίνονται σύμφωνα με τον Εβραϊκό Διαιτητικό Νόμο Παρουσία Ραβίνου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μοναδικός σαμιακός αμπελώνας, χάρη σε μελέτη που εκπώνησε ο συνεταιρισμός, έχει εγγραφεί στην πρώτη σελίδα του Εθνικού Ευρετηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού ως στοιχείο της άειλης εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έχει αφήσει το πολιτιστικό το αποτύπωμα στην οικονομία, την κοινωνική ζωή, την τοπιολιαλιά, τις παραδόσεις, τη λαογραφία και την ιστορική διαδρομή της Σάμου. Επίσης, ο συνεταιρισμός τιμήθηκε από την UNESCO Πειραιώς και Νήσων το 2018 για τη συνεισφορά του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική διαδρομή του τόπου, αλλά και την προσφορά του στο ελληνικό κρασί.
μια σειρά παλαιών ετικετών και συλλεκτικών ασπρόμαυρων φωτογραφιών της δεκαετίας του 50, βιβλία, χειρόγραφα κατάστοιχα, καθώς και συλλεκτικές αποδείξεις από την παραγωγή του Μοσχάτου Σταφυλιού, αποτυπώνουν τη συνέχιση της παραδοσιακής χειρονακτικής εργασίας μέσα στους αμιακούς αμπελώνες μέχρι και σήμερα. Το μόνο που έχει αλλάξει από τότε είναι το μέσο μεταφοράς του Μοσχάτου Σταφυλιού. Από τα γαϊδουράκια περάσαμε στα αγροτικά αυτοκίνητα. Όμως ο κόπος και το μεράκι των αμπελοκαλλιεργητών παραμένει ίδιο.